Ended. Go! This fight's supposed to sound less a little bit. Okay, I'm off to make a lamp. Εντάξει. Αλλά ο Wolf είναι σχετικά πιο γρήγορο από τον Falco. Έχει καλύτερα κόμπος. Και πίστεψε με δυσκολεύει πάρα πολύ ο Falco το μάτσα, πιστεύω. Αλλά ο Wolf έχει το καλύτερο projectile από όλα τα space animals. Δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό, άμα μπορείς να το κάνεις jump. Ναι, απλώς μπορεί να σπάσει είναι... το κόμπο. Σπάει, δεν σπάει τα κόμπο, σπάει περισσότερο το momentum του αντιπάλου. Και τον εκνευρίζει. Δες, αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος που βλέπουμε από το κόμπο. Ουφ! 69. Backthrow. Είδαμε το Lavos να πάει για ένα cheese play. Κανονικά ο Revan δεν πρέπει να το χάσει γιατί παίζω εγώ Falco Speed. Ναι, και. Μόνο καλή προσπάθεια ήταν, SD έκανα. Γιατί ήταν με 2 sets όμως. Δηλαδή κάνω even το game και μετά κάνω απλά ένα SD. Εντάξει, από τα λάθη μαθαίνω. Αυτό ήταν κακό από το Lavos γιατί συνέχισε, τον έκανε drag down. Απλά εντάξει, ανεβαίνεις πίσω στο stage. Oh, το tryhard για να πάρει τα extra frames invisibility έτσι ώστε να χάσει ο Revan τα invisibility. Tryhard, tryhard. Πεινάω, πίστε. Ουφ. Ουφ. Κακό down smash, έπρεπε να το έχει γυρίσει. Το upthrow σε upper, upper. Σε upper. Ουφ. Θύμισε λίγο Fox επειδή το ναι, το Shine προσπάθησε να κάνει momentum το αυτό momentum. Γιατί ο Revan ήταν Fox player, θέλει να τον προπάρει. Εγώ έχω αλλάξει main στο 4 ήμουν αλοκάριο και Falco. Μετά άλλαξα Fox. Εύθυνο. What the? Πιστεύω ο Wolf καλύτερος από το Brogate. Πιο ενδιαφέρον. Εμένα μου άρεσε πολύ στο Brogate. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να του βγάλουν το up. Το? Εντάξει. Πιστεύω αν δεν είχε αυτό το up. Μια χαρά είναι και τώρα το up. Τι είναι, καλό είναι. Λοιπόν, κοίτα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο Revan δεν κάνει timing τα εύθυνα. Απλά πετάει ένα αυτή στο ledge ελπίζοντας πως θα το πετύχει. Εντάξει. Ο Lavos κάνει απλά spot touch και ο Revan δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Είδες, έκανε σε ένα σημείο και κάνει 3 spot touch και safe tilts. Το καλό με το Falco είναι ότι έχει ψηλό jump. Το πιο ψηλό jump στο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. What the heck, μπερδεύτηκα. Τώρα. 160. Πιστεύω αυτό το game board. Εντάξει. Έχει τρελό τσις, δηλαδή με άνεση σκοτώνει ο Revan στο 60. Είναι midweight. Πάλι. Είναι κάπως πάνω να το δεις το λάγιο στο 170. Τα blazer, is this melee? Τώρα νομίζω ο Wolf είναι κομισμένος. Εντάξει, απλά δεν μπορεί να κάνει approach. Ουφ. Ναι. Δεν έχω παίξει. Όχι, ο πατέρας του Fox πεθαίνει, το foots του. Foots του. Foots του από το Lavos και παίρνει το πρώτο game. Εντάξει, 1-0. Στο result screen, στο μεταξύ ο Falco δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να κουνεί στο πόδι του, αλλά δεν το κάνει στο παιχνίδι. Βαριέται. Κουρασμένος επειδή το κάνει όλη την ώρα στο screen. Και δεν μπορείς να κρατήσεις το tilt attack του Falco. Μπορεί. Εγώ πιστεύω. Μπορεί να πάει Λουσίνα. Ναι, κάνεις με το παντελόνι σου, ρε. Πίσω από την κάμερα. Έβελε πήγε Λουσίνα. Σιώπα. Ωραία, δεν τα έχουν έτσι character. Θα το βρούμε.
εξακολουθεί να μένει Falco Lavos. Αυτό είναι υπερβολικά δύσκολο μάτσο. Γενικώς Falco και Fox έχουν μια δυσκολία με short fighters. Και Wolf. Και Wolf, αλλά Wolf έχει ένα καλό projectile που μπορεί να κρατήσει κάποια distance. True. Να true. Τώρα γίνεται combat. Πάει να γίνει, δεν έχει... Κακό AB που τρώει πάνης. Τι κάνει σχετικά even το game. Oh! Ένα υπέροχο ρίδα από τον Ρεβάν. Ήχ! Κακά μπεις! Έχουμε έναν deer. Ένα στόμπιν. Και deer από πίσω μας. Τώρα ποιος καν πάρει ποιον. Upthrow σε upper. Ένα απλό conversion αλλά ωραίο. Είναι πάντα, είναι πάντα. Αλλά δουλεύει. Να δούμε πώς θα κάνει από έτσι ωραία φωνά. Το up smash έπιασε το landing. Αυτό είναι που πρέπει πάντα να περιμένεις. Έχει πολύ μεγάλο jump οπότε. Είναι και πολύ σαν τη δεν φοβάται να βγει. Συζήρω το 32. Είμαστε πολύ Fox αυτή η κίνηση. Κάτι πάει να γίνει. Βλέπουμε κακά μπίζα από το Revan. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Πάλι το ίδιο πράγμα. Ουφ. Πήγε. Το reaction time. Και τι έγινε, νομίζω έκανε ο Falco up και ίσως... έκανε... ναι. Προσπαθεί να κρατήσει λίγο space ο Falco. Μια σπίτι space animal. Ουφ. Και σκοτώνει. Παραλίγο. Είχε βγει το... Είχε ρόσκο έχει ψηλό jump εκεί. Λοιπόν, έχασε ένα... Πάνης. Βλέπουμε ο Λάβος δεν έχει shield. Hey. Είναι nerfed, δεν χτυπάει μπροστά. Είναι λυσκητή, ένας άγγελος που σκητή το Falco. Γιατί πήγε να πεθάνει. Ωχ, το nerf. 2-1. Στα στόξ δεν έπρεπε να μιλήσω. Δεν το σκέφτες. Ου, δύο side-beam. Θα πάει και τρίτο. Σπαμ. Ωχ. Κακό normal getup. Βλέπουμε το Revan να το σπαμάρει. Ultra disrespect. 3 attacks. Heads of my cap. Πήγε να κάνει την down σε άπερα. Πάει για το... Μαλά, αν έχει κάνει footstep εκεί πέρα θα είχα κλάψ. Θα πάει πάλι για fair. Ξέρει να κάνει έτσι κάτι πάντως. Μίλη παίχτης. Ναι, εύθρο. Ένα back θα μπορούσε να το κάνει. Μπορεί να κάνει money στην down air. Δεν πρέπει να φοβάται, είναι Lucina. Κάνει trade, κάνει τρελό trade. Το αρί. Το κακό το side B. Έπρεπε να περιμένει για το ledge. Να κάνει για το ledge. Μπορεί να ήθελε, αλλά χώθηκε. Αν ήταν Fox, μπορεί να την είχε πετύχει. Επειδή ο Falco έχει... Χαμηλώνει, ναι, η άκρη του δεν μετράει για hitbox. Δεν κάνει cover τόσο πολύ τη στάξη όπως αυτό στο side και στα πλήρη. Βλέπουμε ένα σκεπτικό Λάβος, για να το δούμε και από το cam. Έχει σκύψει, σκέφτεται. Έχουμε τα παιδιά. Για να δούμε. Αλλάξουνε. Ναι. Παραμένει... Ναι, παραμένει Lucina. Σοφή επιλογή. Είδα ότι δούλεψε και έμεινε εκεί. Πάμε τρίτο και τελευταίο game. Για ποιον... Εσύ ποιον ψηφίζεις, ποιος θες να... Πιστεύω ότι θα το πάρει ο Λάβος. Ο Λάβος νομίζω το όχι, γιατί τώρα πιστεύω ότι για το... Πήγε μεγάλη πίστα για κάμπ. Για τον Emily νομίζω πιστεύει πως είναι καλή πίστα. Πως καλό, φτώχει.
κατά τη γνώμη μου το σκάλ. Ναι. Δεν θα έπρεπε να κάνει νίκαλ το σκάλ αυτό κατά τη γνώμη μου, γιατί μπορείς να περάσει κάτω από το πλάτο. Ναι, έχει περίεργα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις εκεί έξυπνα moves, αλλά είναι και unfair. Δηλαδή αν είσαι Fox μπορείς να κάνεις λίγο από κάτω ή Λουσίνα. Ακούω ρε. Εντάξει. Για να κάνεις ένα εξυπνά. Εντάξει. Αυτό νομίζει πως είναι καλό ρε φίλα, αλλά είδαμε από πάνω σε μπλοκ. Και το casting σύντς δεν έπρεπε να πει. Να. Ωχ! Down smash. Πάντο κάνει τα παιδιά. Α, πάλι το ίδιο πράγμα και βλέπουμε το πρώτο στόχο που παίρνει η Emily. Με ένα ωραίο smash. Και ο Λάβος θα προσπαθήσει. Να κάνει το even game. Τα καταφέρνει, τον Τάρι. Ο Έμιλ χάνει τον Φερ. Και βλέπουμε τον Λάβος να κάνει πάλι. Λάβος. Αυτά δεν είναι άνδρικα πράγματα, τα κάμπα αυτά τα περίεργα που κάνετε στις νεολές. Τα sidebees. Τα sidebees, τα πάνεις. Άμα δεν έκανε sidebees στα games θα τα είχε νικήσει. Εγώ παρατηρήσω ότι τα sidebees τον σκοτώνω πολλές φορές. Ναι, έχει πεθάνει 3 φορές από sidebees. Ένα ολόκληρο game είναι αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις sidebees. Να το κάνεις σωστά το πράγμα. Αλλά είναι πολύ ωραίο για spike. Δεν ήταν read, απλά ο Γρηγόρης έγινε bonobo. Να, Skylock, the art of Skylock. Ναι, βοηθάει, δε. Καλή πιστά είναι ρε μαγκές. Τώρα αν έλεγε ότι αυτό ήταν άδικο θα είχε δίκιο. Σκότωσε τον εαυτό του. That's not safe, laser. Νομίζω άκουσε. Εντάξει, εγώ πιστεύω τώρα θα πάρει το story. Αυτό το πάρει, αυτό και δεις το παιχνίδι. Και εδώ δεν μπορείς να κάνεις και spike. Θα τον σώσεις αντί να το... Ναι. Ω, εντάξει. Μπορείς να κάνεις spike μέσα από το space. Upper, όχι. Μαλάκα, Captain Falco εδώ πέρα θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι ρε. Ο άλλος είναι από κάτω και κάνεις το downer. Α, η Λουσίνα τον έσωσε. Τι βλέπουμε. Παναγία μου. Μικρό τώρα πάει να γίνει μεγάλο. Εντάξει, κοίτα. Θα είχα πάρει λίγο Λάβος. Εντάξει, δεν είναι και το πιο γρήγορο laser στο παιχνίδι. Από τα special. Δεν έχει σημασία, έχει μεγάλο... Σε κάνει και στα. Έχει opening ο Λάβος, δηλαδή. Downer. Ουφ, νόμιζα πως ήταν από πίσω. Πάει να κάνει κάμπα. Ουφ, το backer. Θα φάει το S μας από το side. Θυμίσου το. Είναι σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Να, δεν θα πρέπει να το κάνω. Το είπα ρε φίλα, αλλά δεν έκανε. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι Fox. Τσιτσίς. Α, δεν είναι τσιτσίς ρε φίλε. Αγχώνεται. Μη, δεν θέλω να κάνω commentator και εσύ. Ω, downer. Κάτι πάει να γίνει. Α, ένα ακόμα up tilt και νομίζω το... Ναι, και GG, ωραίο game. Interesting comeback. 2-1 νικάει ο Revan, η Emily. Fuck. Μυστέρες. Για βάλε την κάμερα να... Να δούμε τι σου είπε